μεγάλα ποσά, φέρονται επιφυλακτικοί και ζητούν να μάθουν περισσότερα για τα δύο νομοσχέδια. Πάμε να καλησπερίσουμε την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας με ποιους μηχανισμούς θα πετύχετε η εφαρμογή αυτών των νομοσχεδίων, που έχει και θετικές πλευρές, να μην οδηγήσει στο να νιώσει δικαιωμένος ο κακοπληρωτής. Στο να νιώσει δικαιωμένος δηλαδή αυτός ο οποίος δεν είναι εντάξει προς τις υποχρεώσεις του και αδικούμενος αυτός που είναι έντιμος στις συναλλαγές του. Καλή ερώτηση, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτα-πρώτα και τα δύο νομοσχέδια έχουν πάρει όλα τα μέτρα ώστε πραγματικά όχι μόνο να μην ευνοείται ο κακοπληρωτής, αλλά να ευνοείται ο καλοπληρωτής. Και θα πρότεινα σε όλους να διαβάσουν προσεκτικά τις ρυθμίσεις και αυτό θα αποδειχθεί. Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πρόκειται για ρυθμίσεις που ισχύουν, όπως ξέρουμε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική από το 1978 και ουσιαστικά αφορούν νοικοκυριά που έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία να πληρώσουν τα χρέη τους. Αυτοί δεν πληρώνουν, δεν μπορούν να πληρώσουν. Άρα είναι εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έρχεται το δημόσιο, το κράτος, να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να πληρώσουν ένα μέρος των οφειλών τους που είναι αποδεδειγμένα, αφού βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία. Κυρία Υπουργέ, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να εκμεταλλευτούν τον νόμο αυτό όσοι φοροδιαφεύγουν? Παράδειγμα λέω τώρα, ο γιατρός του Κολονακίου, για τον οποίο μιλούσαμε πριν από λίγες μέρες με αφορμή τον έλεγχο που έκανε η εφορία εκεί. Ο γιατρός του Κολονακίου που δεν δηλώνει τα κανονικά του εισοδήματα, μήπως αξιοποιήσει τις ρυθμίσεις που κάνετε στην αποπληρωμή χρεών που έχει από την ακριβή ζωή που κάνει? Κύριε Χατζηνικολάου, από το ακριβό αυτοκίνητο, από το σπίτι. Θα σας πω ακριβώς, δεν μπορεί να κάνει κρίση και θα σας πω γιατί. Σκεφτείτε έναν γιατρό ο οποίος θα πρέπει να πάει στο ειρηνοδικείο. Περιμένετε, θα πρέπει να πάει στο ειρηνοδικείο να καταθέσει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία και αυτού και της οικογένειάς του. Όχι και... αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Μια στιγμή μου λέει για έναν γιατρό που είναι φυσικό. Θα ναι, μιλήσω και για τα δύο. Το δανείο μιλάει για φυσικά, δεν θα πάει για αυτό. Μια στιγμή, να πω πρώτα για το φυσικό πρόσωπο, γιατί είναι το ένα σχέδιο νόμου, και μετά να πάμε και για την επιχείρηση. Αρκεί να πούμε, κυρία Υπουργέ, ότι δεν χαρίζουμε δάνεια. Αυτό να το ξανακαθαρίσουμε. Γιατί τώρα τελευταία μαθαίνω ότι πολλοί κόσμοι πάει και φορτώνει τις κάρτες του για τα δάνεια του, λέγοντας θα μου τα χαρίσει το Πασόκ. Να είμαστε ξεκάθαροι ότι στο εξωτερικό 1% των δανειοληπτών εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του πτωχευτικού δικαίου που εσείς σήμερα εισάγετε και θετικά όπως πραγματικά λέτε. Απόλυτα. Να με αφήσετε όμως να εξηγήσω λίγο τι προβλέπετε. Αλλά η ερώτηση αφορούσε το άλλο. Ωραία. Μια στιγμή να εξηγήσουμε ένα φυσικό πρόσωπο, γιατί αν θέλει να φοροδιαφύγει δεν θα κάνει χρήση των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου. Διότι θα πρέπει να πάει στο ειρηνοδικείο, να καταθέσει όλα του τα χαρτιά και αυτού και της οικογένειάς του, να μπορέσει το ειρηνοδικείο, θα πρέπει να αποδείξει ότι πραγματικά βρίσκεται σε αποδεδειγμένη αδυναμία να πληρώσει, και τότε θα μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της μερικής απαλλαγής. Όσον αφορά τώρα στις επιχειρήσεις, ουσιαστικά πρόκειται για μία ρύθμιση. Ρυθμίσεις κάνουν ήδη οι τράπεζες. Αυτό που λέμε, και αυτή είναι αν θέλετε η νομοθετική διάσταση και το όφελος από μια νομοθετική ρύθμιση, είναι ότι ενώ τώρα γίνεται επιλεκτικά από τις τράπεζες για όποιους εκείνοι επιλέγουν, αυτή τη στιγμή έρχεται το δημόσιο και λέει ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν πραγματικά να ρυθμιστούν δίνοντας εν μέσω κρίσης 2 χρόνια όπου μπορεί κάποιος να πληρώσει μόνο τον τόκο και ουσιαστικά το κεφάλαιο να το ρυθμίσει αργότερα. Δεν απαντήσατε όμως την ερώτηση, κυρία μου, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Λέει ο γιατρός του Κολονακίου, δηλώνει ότι ζει με 20.000 ευρώ το μήνα. Προφανώς λοιπόν δεν έχει λεφτά. Έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δεν έχει ληξιπρόθεσμες? Εσείς έχετε δώσει και στις μη ληξιπρόθεσμες, από ό,τι κατάλαβα. Και μάλιστα και στις ληξιπρόθεσμες και στις μη ληξιπρόθεσμες. Με συγχωρείτε. Δηλαδή για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, δεν έχει ξανασυμβεί. Να πληρώνω κανονικά το δάνειό μου και να μου λέτε μην πληρώνει ούτε τόκο ούτε το δάνειο. Έτσι μου είπατε. Πενήμερα δάνεια. Περιμένετε. Αυτά είναι έκτακτα μέτρα σε μια περίοδο κρίσης όπου η πιστωτική
επέκταση έχει μειωθεί από το 20% που ήταν πριν 2 χρόνια στο 4%. Κύριε Υπουργέ, εγώ πληρώνω κανονικά τα δάνειά μου. Δεν απαντάτε όμως στην ερώτηση. Βεβαίως. Πληρώνω κανονικά τα δάνειά μου. Έτσι. Και δηλώνω στην εφορία. Έχετε ένα κέρδος. Διότι θα έχετε ενήμερη οφειλή, αλλά αν είσαστε ένας μικρός ή μεσαίος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε μία ζημιογόνο χρήση επειδή κάποιος προμηθευτής σας πραγματικά δεν σας πλήρωσε, σας δίνεται η δυνατότητα για 1 ή 2 χρόνια και σας να ρυθμίσετε τις οφειλές. Ωραία, και ρωτάω, λοιπόν. Είναι μία ανάσα ρευστότητα στην αγορά σε μία στιγμή που και η αγορά θα το στενάζει. Διασφαλίσετε αυτό, κυρία Κατσέλη. Και ρωτάω, λοιπόν, ποιο θα διασφαλίσει, αλλά πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτά τα χρήματα είναι ανάσα ρευστότητα στην αγορά και δεν θα τα πάρει ο επιχειρηματίας και θα πάει να τα παίξει στο καζίνο. Είναι ρύθμιση. Δηλαδή, διασφαλίζετε ότι θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, ότι θα αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην εφορία ή στα ταμεία. Για να μπορέσει να έχει αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση. Γίνεται μια σύγχυση. Δεν παίρνει χρήματα, δεν μιλάμε, δεν είναι ρυθμίσεις σαν το τέμπλε. Ωφελείται από ότι δεν πληρώνει. Αυτό το καταλαβαίνω. Παίρνει, έχει μια μικρότερη δόση, αν θέλετε, σε μια στιγμή που σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μιλάω και για τις μη ληξιπρόθεσμες. Λοιπόν, για τα ενήμερα δάνεια. Εκεί κάνετε μεγαλύτερη διευκόλυνση. Για τα ενήμερα δάνεια δεν είναι σε όλους. Τα ενήμερα δάνεια είναι σε πολύ στοχευμένα, σε συγκεκριμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, και τους λέτε μην πληρώσετε. Όχι, μην πληρώσετε για ένα χρόνο την τράπεζα. Όχι, δεν τους λέτε μην πληρώσετε. Έχω το δικαίωμα, έχοντας ένα ενήμερο δάνειο, για ένα χρόνο να μην πληρώσω ούτε τόκους ούτε κεφάλαιο. Όχι, δεν για 2 χρόνια να πληρώνω μόνο τόκους και για 3 χρόνια να πάω το δάνειο μου πίσω. Αυτό λέει τη ρύθμισή σας. Και εγώ σας λέω, είμαι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος δηλώνω ψεύτικα εισοδήματα, αποδειγμένα πια. Ξέρουμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και εκμεταλλεύομαι και επιπλέον ένα νόμο. Ενώ πληρώνω κανονικά τα δάνειά μου, τώρα δεν θα το πληρώσω. Γιατί? Δεν είναι ότι δεν το πληρώνετε, με συγχωρείτε. Ένα χρόνο δεν πληρώνω. Σταθείτε, γίνεται μια σύγχυση. Δεν είναι ότι δεν το πληρώνει το δάνειό σου. Αυτή ένα τη στιγμή σου δίνεται, με συγχωρείτε, δίνεις μία ανάσα, διότι όλοι οι επιχειρηματίες, μικροί και μεγάλοι, έχουν τη θηλιά λίγο ή πολύ στο λαιμό τους, διότι υπάρχει μείωση της αγοραστικής δύναμης. Σύμφωνη, κύριε Κατσέλη, αλλά υπάρχει κρίση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ένα μέτρο, αν θέλετε, διοχέτευσης περισσότερης ρευστότητας στην αγορά και στήριξης της αγοράς. Αυτό που δεν διαφερίζεται, κύριε Υπουργέ. Πληρώνει ΦΠΑ. Μπορεί τώρα να πάει και στην τράπεζα και να του πει: δεν θέλω να πληρώσω το δάνειό μου. Κύριε Τράγκα, μισό λεπτό.